Με κουβέρτες και χοντρά ρούχα προσπαθούν να ζεσταθούν οι οικογένειες που περνούν μέχρι στιγμής τον δύσκολο αυτό χειμώνα στους οικίσκους στο Χουμέρι. Οι χαμηλές θερμοκρασίες, ωστόσο, που επικρατούν τις τελευταίες μέρες στην περιοχή, έχουν αναγκάσει πολλούς από αυτούς να βρουν αλλού καταφύγιο. Μια οικογένεια, μάλιστα, γύρισε πάλι στις σκηνές που είχε εγκαταλείψει από καιρό, προκειμένου να βρει ζεστασιά δίπλα σε μια σόμπα που μπορεί και ηλεκτροδοτείται με καλώδιο από το διπλανό κτίριο, όπου στεγάζονται οι τουαλέτες του σχολείου του χωριού. Αυτό το μέταλλο παγώνει πιο εύκολα από το πανί. Απλά μεταφέρομαι ρεύμα με μια μπαλατίζα από τις τουαλέτες εδώ. Επειδή είμαστε πιο κοντά, έτσι, όχι γενικώς. Το ρεύμα, το καλώδιο μάλλον, σηκώνει κάποια συγκεκριμένη τάση. Δεν μπορεί να υπερφορτωθεί, οπότε... Και για θέρμανση. Άστα, μην το συζητάς καθόλου. Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για να μπει τέλος σε αυτή την περιπέτεια και να δοθεί ρεύμα σε όσους καταβλισμούς έχουν απομείνει εκτός, σύμφωνα με το Δήμο Μηνώα Παιδιάδας. Σε εξέλιξη βρίσκονται ήδη από σήμερα οι εργασίες της ΔΕΗ σε Χουμέρι και Σαμπά και αναμένεται να έχουν ρεύμα από αύριο κιόλας, ενώ μέχρι τη Δευτέρα υπολογίζεται ότι θα ολοκληρωθούν οι διαδικασίες για τα χωριά Αρχοντικό και Ίνι. Εμείς ευτυχώς εδώ στο Αρκαλοχώρι Σικίσκος έχουμε ρεύμα. Αλλά δεν μπορώ να φανταστώ τους άλλους ανθρώπους που είναι σε Σικίσκο και δεν έχουν ρεύμα και με τόσο κρύο. Στους οικίσκους σε Αρκαλοχώρι και Βόνη τα πράγματα είναι κάπως καλύτερα, αφού σε αυτούς υπάρχει ρεύμα και πλέον είναι πλήρως ηλεκτρικά εξοπλισμένοι. Αλλά και σε αυτή την περίπτωση η κακοκαιρία δημιουργεί προβλήματα. Βάζει νερό και από αυτό και από αυτά τα τρία. Όλη νύχτα κρατούσαμε πετσέτες και σκουπίζαμε τα νερά για να μπορέσουν να κοιμηθούν λίγο τα παιδιά να πάνε στο σχολείο το πρωί. Σε κάθε περίπτωση πρόκειται για τις πιο δύσκολες γιορτές για τους σεισμοπαθείς, αφού μιλάμε για οικογένειες που έχουν ξεσπιτωθεί και έχουν αφήσει πίσω τα χωριά τους λαβωμένα. Παράθυρο στο φως είναι ωστόσο το χριστουγεννιάτικο κλίμα, με το στολισμό και όλες τις προγραμματισμένες γιορτινές εκδηλώσεις από το Δήμο, με πιο σημαντική την φωταγώγηση του αστεριού στον προφήτη Ηλία, ώστε το μέρος όπου έχασε τη ζωή του ο Ιάκωβος Τζαγκαράκης σκορπίσοντας σκοτάδι να γεμίσει αυτή τη φορά με φως. Από εκεί πάνω θα θέλαμε να αρχίσουν πάλι όλα. Από εκεί να δοθεί η σπίθα της ελπίδας με το άναμα ενός μεγάλου αστεριού που θα φαίνεται στην ευρύτερη περιοχή του Αρκαλοχωρίου. Θα είναι εκεί να μας θυμίζει ότι όλα θα φτιάξουν και θα γίνουν καλύτερα.